Καλημέρα σε όλου. Κάψονε, πυρκαγιέ, πλημμύρε φυσικά και απειλούν την οικονομία της Υπήρου. Ε, από Τομεί από τον τουρισμό μέχρι και τη γεωργία, δηλαδή το φυσικό κεφάλαιο, φυτικό και ζωικό, παραγωγέ στο ελαιόλαδο, στα ζυμαρικά, αλλά και τομεί όπω οι κατασκευέ και η μεταποίηση μεταξύ άλλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία τη πρόβλεψη όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης του ρυθμού ανάπτυξη του ΑΕΠ για το επόμενο έτο, σημειώνει μια πτώση από το 1,7% στο 1,4% για το 2024, και σχετικά ε, με τον τουρισμό, ο οποίο ε, αποτελεί και το 1 ο οποίος αποτελεί και το 1 πέμπτο του ΑΕΠ σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, επηρεάζεται σημαντικά. Σημειώνεται πτώση 10% των επισκέψεων ευρωπαίων τουριστών σε προορισμούς της Μεσογείου. Τον Ιούλιο του 2023, τον περασμένο δηλαδή Ιούλιο, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022, μάλιστα στην ίδια... Ε, σύμφωνα πάλι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, ε, σημειώνεται μια ε, έντονη επισκεψιμότητα σε χώρε όπω η Τσεχική Δημοκρατία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Δανία, οι οποίε έχουν πιο ήπιο και δροσερό κλίμα. Αρχίζουν δηλαδή και προτιμούν οι Ευρωπαίοι πολίτε ε, πιο δροσερούς και βόρειου προορισμού. Τις χώρες λοιπόν της Βόρειας Ευρώπης οι οποίες ε, έχουν και συνθήκες καύσωνα όπως ε, πρόσφατα πέρασε συνθήκες καύσωνα το Βέλγιο όπου εκεί ε, λόγω της αυξημένης υγρασίας οι 34 βαθμοί είναι ανυπόφοροι στις ε, χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά. Ε, οπότε βλέπουμε και μια αλλαγή στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων τουριστών. Ε, ίσως λένε οι μελέτες να σταματήσουν να επισκέπτονται με τον ίδιο ρυθμό την Μεσόγειο, Ιταλία, Ελλάδα, τα νησιά της Ελλάδας και να στραφούν προς άλλους προορισμούς. Συν το ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τις οικονομίες της Ευρωζώνης. Μας είπε ότι και ο αγροδιατροφικός τομέας και η κτηνοτροφία, έχουμε και το δικό μας παράδειγμα, πλήττονται σφόδρα από την κλιματική κρίση. Στοιχεία Μαρία της τράπεζα της Ιταλίας κινδυνεύουν γεωργία και τουρισμός λόγω της ανόδου τους της θερμοκρασίας. Οι ψηλές αυτές θερμοκρασίες, όπως έχουμε δει και εμεί εδώ στη χώρα μας, έχουν ήδη άσχημα αποτελέσματα για την παραγωγή ελαιόλαδου, για τα ελαιόδενδρα, για δεύτερη συνεχή χρονιά με όλους αυτούς τους κάψονες έχουμε πτώσει 30% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής ελαιολάδου δηλαδή έχουμε, σχεδόν, έχουμε λιγότερο σχεδόν 700.000 μετρικούς τόνους λιγότερο σε παραγωγή ελαιολάδου τα έχουμε πει πολλές φορές για το ελαιόλαδο από εδώ. Από την και θα έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Να, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην τιμή του ελαιολάδου. υπάρχει και κάτι ακόμη η Σάρα. Ε, άλλο ένα ε, τομέα, μάλλον ε, άλλο ένα συστατικό το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε έλλειψη, βέβαια σε παγκόσμια έλλειψη, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά ιδίω στην Ιταλία, είναι και το σκληρό σιτάρι. Και αυτό φυσικά επειδή οι εισοδιέ είναι πλέον ε, κατεστραμμένε. Ε, έλλειψη ζυμαρικών. Αλλά όπω είπα, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι οποίοι πλήττονται, όπω οι κατασκευέ και η μεταποίηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάρα, για τον αναλυτικό ρεπορτάζ.